και στο έθιμο των υποδρομιών και εύχεται χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Πριν ξεκινήσουμε, να καλέσουμε τον περσινό νικητή των υποδρομιών Μάριο Ατσαλάκη για την περιφορά της εικόνας. Εγώ θα παρακαλέσω τους προσκυνητές να περάσουν στις θέσεις τους. Στα χωριά της πατρίδας μας από τα πολύ παλιά χρόνια, σαν γεγονότα θρησκοκοινωνικών εκδηλώσεων, εθίμων και διασκέδασης. Είναι εκείνες οι μοναδικές στιγμές του χρόνου, όπου τα μέλη κάθε κοινότητας θα βρεθούν μαζί για να γιορτάζουν τον Άγιο τους στην εκκλησία, το ξοκλήσι ή το μοναστήρι που φέρει το όνομά του. Θα διασκεδάσουν και θα βιώσουν τελετουργικά την ενότητά τους. Από την παραδοσιακή τους κουλτούρα που είχε σαν κεντρική ουσία την συνοχή της κοινότητας. Πάντα μετά την λειτουργία αρχίζουν οι υποδρομίας. Ένα πανάρχαιο έθιμο του νησιού που πιθανόν να έχει τις ρίζες του από το γνωστό σε εμάς Δήμο των Ιμπιωτών, όπου λέγεται ότι εκτρέφονταν άριστα άλογα για τις υποδρομίες των ελληνορωμαϊκών χρόνων. Το όνομα Αλέκου Μπέμπιο, 16η συμμετοχή του Αναβάτη, 4η συμμετοχή του Αλόγου, ιδιοκτήτης. Ξεκινάει η πρώτη τριάδα. Άγιος Κασταλάκης. Στη δεύτερη θέση, Τσαγκάρης Κυριάκος. Στη τρίτη θέση, Τσαγκουνιάρης Δημήτρης. Μανώλης Κατσούλης. Και το Θοδωρής Νικολακόπουλος, Τάσης Μανώλης Κατσούλης, ο Θοδωρής Νικολακόπουλος. Δοκιμαστικών υποδρομιών. Ξεκίνησε η δεύτερη κούρσα. Ο Μάρκος Ζαλάκης.